δουλειά που έκανες βίντεο με τώρα. Για πες μου τώρα εδώ το χημικό που μου έλεγες, ότι εδώ. Βασικά τα αναγράφει εδώ. Α, την ιστορία που ναι, έγινε. Στο σημείο αυτό εκτελέστηκαν ομαδικός 118 άντρες του Δομινίκου από το χωριό μου. 5 άντρες από το Δαμάση εδώ. 12 άντρες από το Μεσοχώριο, ένα χωριό που είναι πιο πάνω. Την ημερομηνία 16 Δευτέρου 1943. Το 43 οι Ιταλοί. Από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Και έχουν κάνει αυτό το μνημείο και την εκκλησία εδώ πέρα. Τους εκτέλεσαν εδώ πάνω δηλαδή. Καυκάκι λέγεται η ονομασία εδώ, η περιοχή εδώ πέρα, το σημείο. Και πάνω εκεί έχει όλα τα ονόματα όλων των πεσόντων που εκτελέστηκαν. Και τότε ένας-δύο είχαν γλιτώσει γιατί τραυματίστηκαν και το έπαιξαν ότι είναι... Δεν τους δώσαν χαριστική. Ήταν τόσο πολύ. Μισό λεπτό. Ωραίο κρυσάκι. Αυτό έχει πολύ ωραία ακουστική μέσα. Άμα πας μέσα και πεις ναι, ένα-δύο. Να δω αν είναι ανοιχτά. Άμα πάμε την ακουστική θα την καταλάβεις. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Ξέρουμε το όνομα. Όχι. Εγώ δεν ξέρω το όνομα της εκκλησίας. Ανοιχτά είναι. Δηλαδή μου είπε άνθρωπος που τραγουδάει ότι η ακουστική. Ναι, βέβαια. Ένα. Ναι. Δεν θέλει ηχεία και τέτοια εδώ. Δηλαδή άμα ψέλνει ο παπάς ή ο τέτοιος, κοίτα πόσο ήχος, πόσο... Λες και έχεις μεγάφωνα είναι. Άγαμε. Δεν είναι έντονο. Ναι. Έχεις μπει στη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Πώς. Στη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Έτσι είναι, κυκλικό είναι. Και μιλάμε τώρα ο παπάς, χωρίς ησία, χωρίς τίποτα, και έχει την εντύπωση ότι από την γύρω-γύρω έρχονται. Έχει ησία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η ακουστική. Πες μου αυτό με τον, με τον Ιταλό. Ήταν κάποιος Ιταλός έξω από το χωριό. Ήταν φάλαγγα. Μια φάλαγγα που πήγαινε. Κατευθυνόταν Λάρισα, Ελασσόνα. Και είχαν στήσει ενέδρα έξω από το Δομένικο, από το χωριό. Κάποιοι τώρα. Αντάρτες θα ήταν. Αντάρτες λογικά πρέπει να ήταν. Ένας, δύο, τρία άτομα πόσα ήταν. Και μπροστά από τη φάλαγγα τραβούσε ένας με το μηχανάκι. Βάδιζε μπροστά ο ένας μπροστά και από πίσω ήταν η φάλαγγα με τα. Με τους Ιταλούς, ναι, με τους υπόλοιπους. Και αυτοί σκότωσαν, τραυμάτισαν μάλλον και μετά πέθανε. Σκότωσαν αυτόν τον πρώτο με τη μηχανή. Και επειδή ήταν ακριβώς στην είσοδο του χωριού αυτό που έγινε. Έμπλεξε το χωριό. Ναι, μετά πήγαν, έκαψαν, μάλλον τους μάζεψαν, γυναικόπαιδα και αυτά, τους ξεχώρισαν. Μέχρι τι ηλικιά... Από 15 και πάνω, από ό,τι θυμάμαι, τους είχαν εκτελέσει μετά. Δηλαδή και ανήλικα παιδιά, δηλαδή τα θέρισαν. Ναι, θεώρησαν ότι είναι άντρες αυτοί τώρα, ξέρω. Και τους μάζεψαν, τους είπαν, δεν τους είπαν ότι πάμε για εκτέλεση, ότι ανεβείτε, επιβεβαστείτε να πάμε κάπου και κάνουν στάση στα μέσα του δρόμου. Τους κατεβάζουν εδώ και τους εκτέλεσαν. Και γλίτωσε ένας, δύο όπως είχαν γλιτώσει, κάνοντας τον πεθαμένο, γιατί ήταν τόσο πολύ. Αυτός στο σωρό από τους άλλους. Φαντάσου τώρα λουτρό αίματος και αυτά, τι είχε γίνει τότε. Και αυτοί οι Ιταλοί, εντάξει, στη τέτοια αναμπομπούλα, έναν έναν σίγουρα θα έκαναν χαριστικές βολές. Ήταν πάρα πολλοί και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί που, ας το πούμε, εκείνη τη στιγμή, ναι μεν ήταν άνθρωποι, αλλά εκτελούσαν κάποια διαταγή. Δηλαδή και ήταν πολλοί που δεν θέλανε, να το πούμε. Ναι, όπως είπες, ναι, αυτό και, ισχύει. Και αυτό. Κάποιοι ρίχνανε και επίτηδες, να το πούμε, δεν στο σκευάνε. Ήταν κάποιοι που ήταν πορωμένοι, όπως στο στρατό. Ήταν κάποιοι που ήταν πορωμένοι, έτσι. Και όμως τους έδινε ένα όπλο, σίγουρα θα σκοτώνανε.
Αλλά ήταν και κάποιοι που ενώ είχαν απέναντι στόχο, ρίξανε λοξά. Ναι, δεν το σκότωναν επίτηδες, όπως είπες. Ναι, σίγουρα ισχύει αυτό. Και στη χαριστική βολή, λέει, ήταν πάρα πολλοί Γερμανοί που... Γιατί μετά ήταν υποχρεωτική η χαριστική βολή. Ναι. Και πηγαίναν από πάνω να κάνουν χαριστική βολή, τον έβλεπαν και κουνούσε και την έρευναν στο χώμα. Ίσως να ήταν και αυτό, ναι. Να είσαι έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολλοί που σώσαν, ας το πούμε, κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν και ευαισθησία, δεν είναι όλοι τόσο ψυχροί. Ή μέσα από παππούδες, ας το πούμε, μας λέγανε ότι μας κερνούσαν. Ήταν δηλαδή κάποιοι που μέσα στα μάτια των μικρών παιδιών βλέπανε τα παιδιά τους που ήταν και αυτοί, γιατί ήταν και αυτοί γονείς ήταν, έτσι. Και τα ονόματα τώρα, όταν γίνεται το μνημόσυνο, τα διαβάζουν ένα-ένα και... Εγώ θα πω όμως στον Δήμαρχο εδώ ότι το έχει πολύ ερημωμένο και το έχει παρετημένο και καλό είναι να αυτά τα πράγματα, εφόσον δώσαν τόσα χρήματα στα μπετά, γιατί πολύ μπετό, καλό είναι, εφόσον είναι ένα μνημείο και είναι για την τιμή των ανθρώπων που είναι εκεί πάνω, καλό είναι να τα συντηρούμε αυτά τα μνημεία. Τώρα θα μου πείτε πόσο χρονοβόρο είναι. Όχι, θα πρέπει να αφιερώσεις κάποιο χώρο, αφού το φτιάξεις, δεν είναι μόνο να το φτιάξεις, είναι να το συντηρήσεις κιόλας. Πόσο δεν είναι φωτιζόμενος αυτός ο σταυρός. Τι να σου πω. Συνήθως όλους τους σταυρούς τους... Έχει κάτω λάμπο βασικά, βλέπω. Το βράδυ... Έχει προβολέα. Και λένε αυτή την τοποθεσία, πώς τη λένε? Καυκάκι. Καυκάκι. Καυκάκι, ναι. Και να πούμε εδώ στον κόσμο ότι είμαστε στη διαδρομή από Ελασσόνα. Από Λάρισα για Ελασσόνα. Λάρισα προς Ελασσόνα, εδώ με τον Κώστα. Στο ύψος αυτή είναι η παλιά... Η παλιά Εθνική Οδός. Παλιά Εθνική Οδός. Στο ύψος του... Δαμασούλη λέγεται, το πιο κοντινό χωριό είναι εκεί δίπλα που λέγεται Δαμασούλη. Εδώ τη διαδρομή τώρα που κάνουμε έτσι μου θυμίζει λίγο Κρήτη, γιατί έχει χαμηλή βλάστηση, ας το πούμε. Είναι λίγο ξερότοπος. Έχει ωραίες τροφές σαν την Κρήτη. Εδώ ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ με την κτηνοτροφία. Εδώ μας είπε ο Κώστας ότι αυτά τα μοσχάρια τι ποικιλία είναι. Λιμουζίν. Αγελάδες Λευτέρας Μουσκής. Ο Κώστας έχει κάνει όλες τις δουλειές. Είναι αρμεχτής. Αν κάποιος από Κρήτη θέλει αρμεγέας, πώς λένε τον αυτό που αρμεγεί. Αρμεχτής. Δεν ξέρω πώς λέει τη λέξη. Εντάξει. Τότε... Έχεις αρμέξει δηλαδή αγελάδα. Αφού μεγάλωσα με αυτά. Ναι. Εννοείται. Καθημερινά ήταν το. Το γάλα το έπινες. Μόνο το έπινα μέχρι 15 χρονών καθημερινά. Απλά αυτά δεν έχουν πολύ γάλα. Μου είπες ότι αυτά τα κόκκινα είναι... Ναι, είναι για κρέας. Είναι κρεατοπαραγωγής. Άρα αυτά δηλαδή τα μεγαλώνεις, γεννάνε, τα ασφάλεις δηλαδή. Ναι. Κάνουν τα μοσχαράκια, τα αρσενικά δηλαδή, τα κάνουν για κρέας. Τα κάνουν εκτροφή, τα ταΐζουν. Και έχουν επιδότηση αυτά, γι' αυτό συμφέρουν. Τα επιδοτεί το κράτος. Μια φορά το χρόνο σου δίνει μια καλή επιδότηση, ξέρω εγώ, νομίζω 300-400 ευρώ την αγελάδα. Κάτι τέτοιο, ναι. Να παίρνεις από την κελάδα. Το θέμα όμως είναι να έχεις δικαιώματα. Δεν δίνουν. Αυτοί που είχαν από παλιά είναι ευνοημένοι. Δεν δίνουν δηλαδή θέση εσύ σήμερα να κάνεις 100 αγελάδες και εσύ δώσει. Πρέπει να ελευθερωθούν άλλα. Δηλαδή να... Ναι. Ωραία. Αυτό πόσο χρόνο είναι αυτό το μνημείο? Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι πότε το έκαναν. Δεκαετίας, 20ετία. Πολύ πιο πίσω. Πολύ παλιά, Φαντάζομαι... Ήταν φτηνά τα μπετά ήταν τότε. Φαντάζομαι... Ήταν παιδιά φτηνά τα μπετά τότε. Πήραν καλή. Αυτό το έργο, φίλε, τώρα, ξέρεις πόσα λεφτά μπορεί να κόστησε. Δεν ξέρω. Τρελά λεφτά. Τόσα μπετά. Από παιδική ηλικία, εγώ θυμάμαι που πήγαινα σχολείο, υπήρχε. Κάτι βότανα τώρα είναι αυτά, τώρα τι είναι. Σπουδάκι.
Πάμε τώρα, πού θα πάμε? Στο χωριό, Δομένικο. Δομένικο. Το χωριό τώρα είναι, αυτό είναι το δικό σου χωριό, έτσι? Ναι, εκεί μεγάλωσα εγώ. Εκεί μεγάλωσες. Πάμε έτσι να μας ξαναγείς εδώ στο χωριό. Πόσους κατοίκους έχει? Πρέπει να έχει 400. Πιο παλιά ήταν πιο μεγάλο, τώρα έχουν φύγει ο κόσμος. Είναι μικρό χωριό σε σχέση, ας το πούμε, με τα γύρω εδώ. Κεφαλοχώρη ήταν, γιατί έχουμε και γυμνάσιο λύκειο. Σε σχέση τώρα, ας το πούμε, με το Λιβάδι. Όχι, πιο μικρά είμαστε. Ναι. Αλλά παλιά είχαμε μέχρι δικαστήρια το χωριό μας. Είχε αστυνομία, δικαστήριο πιο παλιά. Πρέπει να πάρω θήκες. Ήταν καλά. Και τι είχα, μην την πήρα. Όλα τα χωριά, με τα χρόνια, όλα έπισαν τα αστικά κέντρα. Σε ρωτήσω και εσένα, γιατί ερώτησα χθες τον παππού, μάλλον μια γιαγιά ρώτησα. Μα το κάνω συνέχεια την ερώτηση αυτή. Ποια είναι η αιτία που ερημώνουν τα χωριά? Ποια είναι η αιτία? Οι γονείς λένε τα παιδιά... Σαν τον μπαμπά σου καταντήσεις. Βλέπεις τι τραβάω, κοίτα να διαβάσεις, κοίτα να σπουδάσεις, να φύγεις πιο κάτω, να ζήσεις πιο αξιοπρεπές. Κυνηγούν όλοι το δημόσιο. Ο μεγαλύτερος είναι η τεχνολογία. Για πάρουμε τον καφέ, δακτύο σου. Ναι, συγγνώμη. Είναι η τεχνολογία ή, ας το πούμε, το σχολείο, οι γνώσεις. Γιατί παλιά, αυτός που μπαίνει, ας το πούμε, στο πανεπιστήμιο, ήταν λίγοι. Και οι υπόλοιποι μέναν στα οζά. Ναι. Τώρα πανεπιστήμιο μπαίνει και η κουτσιμαρία, έτσι. Δηλαδή τώρα έχουν ανοίξει θέσεις που περνάς και με το 11. Βγάζουν πανεπιστήμιο και στο τέλος καταλήγουν σερβιτόροι. Ναι. Ή φτιάχνουν καφέδες, μπαρίστες. Ναι. Το 90% της πληροφορικής καταλήγουν σε αυτό που είπες, μπαρίστες. Αφού το ίδιο το κράτος τώρα για να στηρίξει κάποιες πόλεις, όπως είναι τα Γιάννηνα, που έχουν φοιτητές, για να νοικιάζονται τα σπίτια, για να κινείται το χρήμα γενικότερα, χαμηλώνουν τις βάσεις, παίρνα εσύ, και δεν τον ενδιαφέρει αν εσύ αυτό που θα σπουδάσεις. Άρα αυτό μήπως γίνεται για σκόπιμα? Λογικά. Μήπως θέλουν να φύγουν όλοι από το χωριό για να ρημώσουν τα χωριά? Άρα είναι μια κίνηση που κάποιοι το κάνουν στοχευμένα? Μήπως θέλουν τον πρωτογενή τομέα να μην υπάρχει? Αυτό δείχνει, για να μην δίνουν και κίνητρα στους νέους. Σου πετάνε, ας το πούμε, σένα και λες, γιατί παλιά ο καημός, ας το πούμε, των ανθρώπων είναι πού να περάσει το παιδί μου. Και λέει τώρα η γειτόνισσα. Όλοι να μπούμε στο δημόσιο. Μαρή, το παιδί σου που πέρασε. Και το λένε πιο πολύ ειρωνικά για να δουν άμα πέρασε ή δεν πέρασε. Ξέρουν ότι δεν πέρασε, έτσι. Ναι. Αλλά σου λέει κάτσε να την εμπικάρω και λίγο. Γιατί εμένα ο γιος μου πέρασε. Εσά δεν πέρασε. Να καμαρώσει. Να καμαρώσει. Και οι γονείς νιώθουν πιο πολύ άσχημα το τι θα πει το χωριό από ότι, ας το πούμε, το παιδί μου αν πέρασε ή δεν πέρασε. Έτσι. Πάνω, μεγάλη κουβέντα. Πώς είπαμε αυτά τα άσπρα? Παλιούρι λέγεται αυτό το φυτό. Παλιούρι. Παλιούρι, ναι. Και έχει, πες το... Έχει καρπό. Αγκάθια. Ναι, είναι αγκαθωτό, είναι, ναι. Και παλιά το κάνανε... Φράχτες. Τα κόβανε δηλαδή και το τοποθετούσαν το ένα δίπλα στο άλλο, κατά μήκος, και αποθούσαν τα ζώα να μην μπαίνουν, να μην κάνουν. Ωραία, θωτούσαν την περιοχή τους δηλαδή, ε. Ναι, έκανες ένα μαντρί, ας πούμε, καλοκαιρινό. Έβαζες στη σειρά τα παλούκια, μια σειρά σύρμα, και ενδιάμεσα το ένα δίπλα στο άλλο δημιουργούνταν φράχτης. Και τα βάζεις πυκνά, ας πούμε, για να μην μπορεί να διαπερνά ένα ζώο, ειδικά τα πρόβατα που έχουν μαλλί, με το που το βλέπουν έχουν αντίληψη και δεν πάνε, δεν πλησιάζουν, γιατί θα μπλέξουν. Θα μπλέξουμε εδώ. Κίνδυνος θάνατος. Ναι, θα εγκλωβιστεί. Έχουν αντίληψη και αυτά. Εδώ έχουμε σφαγείο σύγχρονο. Φάρμα ελασσόνας. Ναι. Σε οτιδήποτε. Όλα τα ζώα. Όλα τα ζώα. Όλα, ναι. Τώρα... Αποσχολεί και ο κόσμος. Εδώ καλό είναι αυτό. Δεν, ναι, απαγορεύεται να σφάξεις το σπίτι σου, ας το πούμε. Βέβαια, ναι. Τώρα πλέον όλα είναι... Ξεχνάμε τα παλιά. Αυτό ισχύει και για τα πουλερικά, όχι, δεν το έχουν στα... Για πουλερικά δεν ξέρω. Νομίζω
Δεν ξέρω, μόνο για τα μεγάλα αυτά, για τις γαλοπούλες. Τώρα για τις κότες δεν νομίζω να τη φέρνεις εδώ. Η γαλοπούλα μπαίνει εδώ δηλαδή μέσα, ε. Δεν το γνωρίζω σίγουρα, απλά επειδή είναι πιο μεγαλόσωμο, ίσως. Ίσως να θέλει ίσως να έρχονται εδώ. Είναι κάποιοι που εκτρέφουν έτσι και τα σφάζουν τα Χριστούγεννα. Ας πούμε μπροστά που βλέπεις για ένα κτίριο, αυτός αυτή τη δουλειά του έχει, μόνο γι' αυτό. Έφτιαχνε γαλοπούλες, τις έπαιρνε το καλοκαίρι που τα έπαιρνε και τα Χριστούγεννα ήταν έτοιμα. Α, και τις μαζικές. Μιλάμε για χίλιες γαλοπούλες, όχι ναι. Λίγα. Ναι. Τα έκανε εκτροφή, πάχυνση, μεγάλωνε και το Πάσχα, τα Χριστούγεννα ως έθιμο που το έχει ο άλλος. Να σφάξει μια γαλοπούλα. Ναι. Και έχει κάνει τις εγκαταστάσεις αυτές για αυτόν τον λόγο μόνο. Πάντα εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, έβλεπα εδώ πέρα, μπορεί να έχει χίλιες γαλοπούλες. Από μικρά, σιγά σιγά τα βλέπει σταδιακά να μεγαλώνει. Να πούμε ότι εδώ η περιοχή έχει πάρα πολύ αμύγδαλο. Αυτές εδώ από την πλάνα αμυγδαλιές αυτές, ε. Ναι, αμυγδαλιές. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά σιγά σιγά... Α, κελιές, ε. Κελιές, ναι. Έλα, βρε. Κελιές έχουμε, απλά είναι πολύ, πολύ μικρότερο το ποσοστό που καλλιεργούν. Περισσότερο για το σπίτι ο καθένας έχει, για να μην αγοράζει... Το χωριό εκεί πάνω ψηλά ποιο είναι? Η Βερδικούση, εκεί που θα πάμε. Α. Είναι αντίστοιχο με το Λιβάδι. Αυτόνομη εκεί από όλους, όλα. Είπαμε ότι όλα αυτά τα χωριά που ήταν παλιά ψηλά ήταν χωριά που... Το χωριό που έχει πολύτεκνους, όλοι, κάθε σπίτι είναι πολύτεκνοι. Σου είχα αναφέρει ότι ένας έχει 14 παιδιά. Αμυγαλιές είναι αυτές, όλες αμυγαλιές. Έλα, κοίτα εδώ. Αυτό η μάζοξη γίνεται με ράβδισμα ή με ράβδισμα, όπως ελιές. Ή μάζοξη. Ναι, η μάζοξη του καρυδίου, το αμύγδαλο. Συγκομιδή εννοείς. Ναι, συγκομιδή. Όχι, με το... Τη βέργα. Πιο πολύ εξυγχρονίζονται, έχουν δονητή, αγκαλιάζει το, το δέντρο και το δονίζει, στρώνουν γύρω-γύρω τα... αυτά τα μεγάλα τα τσουβάλια, τι είναι αυτά, πώς λέγονται. Πανιά. Τα πανιά. Δίχτυα. Ναι, ή δίχτυα. Και έχουν τους εργάτες και... Όπως παιδιά. Είναι ένας χειριστής και καπνά, έχουμε και καπνά εδώ στην περιοχή. Αριστερά καπνά. Ναι. Παλιά εμείς μεγαλώσαμε τα καπνά, τώρα πλέον λίγες οικογένειες βάζουν. Αυτό πρέπει να είναι, τι είναι εδώ. Αυτό πρέπει να ήταν βίκος εδώ πέρα και το έχουν κόψει. Για τα ζώα. Άρα πλούσιο χωριό παλιά εδώ το χωριό σου, ε. Είχε καπνά, είχε αμύγδαλα, είχε... Συντηρούσαν τις οικογένειες, σπούδαζαν τα παιδιά, όλα, ναι. Τώρα φύγανε τα καπνά. Φύγανε και τα... Φύγανε τα καπνά, ήρθαν τα αμύγδαλα. Τώρα έχουν όλοι αμύγδαλα. Εδώ είναι το μεσοχώρι που είπαμε, εξίσου και αυτό με το σεισμό, η εκκλησία που σου είχα πει. Α, πάει και αυτή. Το 2021, 3 Μαρτίου, έχει γίνει σεισμός και η εκκλησία... Δεν έκαναν τίποτα από τότε. Πολλά σπίτια έχουν. Δεν έχει εκκλησία λεφτά, ρε. Πού να τα βρουν. Πού να τα βρουν τώρα αυτά, αφού μέσα στη Ζητιανιά είναι. Φαντάζομαι ότι το Καλοχώρι έχουν τόσα προγράμματα, κάνουν, ανακαινίζουν μοναστήρια με εκατομμύρια και δεν έχουν να φτιάξουν, ας το πούμε, μια κεντρική εκκλησία του χωριού και έχουν στήσει πάνελ εκκλησίας και πάνε στο πάνελ και κάνουν. Προχειροκαταστάσεις. Τίποτα, ρε. Δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, δεν μπαίνει εύκολα. Τα εκδουλευμένα δεν τα δίνει σε φυσικά τα λεφτά. Δεν είναι της εκκλησίας, υποτίθεται. Γιατί και την εκκλησία να ρωτήσεις, θα σου πει τα λεφτά δεν είναι δικά μας, είναι για τους πιστούς. Αλλά οι πιστοί ποτέ δεν τα παίρνουν. Βέβαια. Πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά έχουν ξεχωριστό ταμείο. Μεσοχώρι είναι εδώ που περάσαμε. Το Μεσοχώρι, έχουμε και εμείς Μεσοχωριό. Σε 5 χιλιόμετρα είναι το Δομένικο, ευθεία πάμε. Πάντως παιδιά... Να και λίγο... τα προβατάκια. Θυμίζει λίγο Κρήτη. Να τον το... Εδώ οι challenges είσαστε κι εσείς. Βέβαια. Τα πρόβατα τώρα είναι για το Μαντρί. Είναι έπιασε ζέστη, δεν... Τώρα πάνε για ίσιο. Δεν κινιούνται, πάνε για ίσιο, ναι. Και μετά...
5 ώρα το απόγευμα, 6 ξανά σηκώνονται από την ίσκιο. Αλλά τα βγάζουν από το κουρία που 5 ώρα πρέπει να είναι έξω για να βουσκήσουν με την δροσούλα. Ποιο είναι πιο εύκολο άρμεγμα, η Αγελάδα ή το Άρνη? Θεωρώ η Αγελάδα. Ναι, είναι πιο... Είναι πιο εύκολα φεύγει το γάλα γιατί είναι πιο σκληρά τα... Θέλει μεγαλύτερη πίεση και μια Αγελάδα μπορεί να σε δώσει 5-10 κιλά ανάλογα την ράτσα. Μια προβατίνα μπορεί να σε δώσει 500. Ανάλογα τη ράτσα και αυτή πάλι 1-2 κιλά. Αλλά είναι πιο σφιχτά, θέλει πιο πολύ πίεση, είναι πιο κουραστικό. Αυτά είναι καπνά. Α, καπνά. Τώρα καινούργια δηλαδή, ε. Ναι, ναι. Εδώ είναι μυδγαλιές και αριστερά είναι αχλαδιές από κάτω. Οι αχλαδιές εδώ. Αυτό είναι που λέμε η παλμέτα, στη σειρά που είναι και... Κοιτάτε εδώ πως έχουν τις αχλαδιές, στη σειρά. Αυτό είναι καινούριο, έτσι γραμμική, φαίνεται. Γραμμικό είναι. Ναι, ναι. Για να μπορεί να χωρέσει πολύ περισσότερα δέντρα. Και το κάνω σαν την κλιματιά. Ενώ κοίτα και τα διαφορά, βλέπεις. Η αμυδιαλιά που είναι όπως παλιά. Όπως εδώ παλιά. Το στρέμμα μπορεί να χωράει 40 δέντρα και εδώ το στρέμμα μπορεί να χωράει 140. Ναι. Έχεις πολύ κέρδος, πολύ περισσότερο. Και φυσικά άλλες ποικιλίες που ας το πούμε αποδίδουν. Να, η από κάτω τώρα η αχλαδιά είναι έτοιμη. Είναι παιδιά. Πιο μεγάλα αυτά, ναι. Αυτά, τώρα αυτά μπορεί να είναι πιο πολλά 7-8 χρονών, 10. Κοιτάξτε εδώ τώρα εδώ. Το γραμμικό, μπαίνεις μέσα, ένα πράγμα. Σαν μπορντούρες. Όχι σαν μπορντούρες, μπορντούρες τα κάνουν, ε. Ναι, 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 ναι. Αράδες τα λένε αυτοί. Μία αράδα, δύο αράδες. Ναι. Και αφήνουν τον ανάλογο χώρο για να μπορεί να γυρίζει το τρακτέρ και αυτά. Είδες ο δρόμος πόσο ήρεμος είναι παλιά. Ήταν όλοι ζωντάνοι από εδώ. Ναι. Αυτό το χωριό περάσαμε το μεσοχώρι, είχε ταβέρνες και καθόταν οι οδηγοί. Ε. Σταματούσαν, έτρωγαν, έκαναν ψυταριές. Ένα διάλειμμα, ας το πούμε. Ναι, ξεκουραζόντουσαν. Και είχαν όνομα, είχαν κάνει όνομα ότι έχουν καλές ψυταριές. Γιατί είχε καλά κρέατα. Γύρισε ο δρόμος από την άλλη, ο καινούργιος δρόμος, τέλος. Πάει η ζωή. Πώς χάνεται σιγά σιγά. Δηλαδή, δύο-τρεις οικογένειες που ζούσαν από αυτό, ξαφνικά κόπηκε ο δρόμος από εδώ, νεκρώνουν τα χωριά. Εκεί έχει πολύ ωραία θέα, άμα ανεβούμε μετά κάτω και κοιτάς, βλέπεις όλο τον κάμπο όσο ανοίγει το μάτι σου. Και εδώ λιγοστές ελιές. Χοντρή ελιά έχουνε, ποια ελιά έχουνε? Πρέπει να έχουν διάφορες ποικιλίες αμφίσεις, δεν ξέρω ποιες είναι. Αυτοί που είναι περισσότερο για λάδι βάζουν και βάζουν τόσα όσα για να έχει καθένα στο σπίτι του λάδι. Δεν το μεταλλεύονται επαγγελματικά. Και αυτά παλιές αμυδαλιές. Αυτές οι παλιές αμυδαλιές, ναι. Ψιλοπαρατημένες. Και... Άμα δεν κλαδευτούν, φεύγουν και δεν έχουν και απόδοση τώρα. Βλέπεις, είναι τίποτα. Δεν... Θέλουν φροντίδα. Α, ό,τι το προσέχει, σε προσέχει. Ό,τι το αφήνει, σε αφήνει. Έτσι ακριβώς. Από εδώ και πέρα τώρα είναι το χωριό μου. Τώρα θα δεις φουλ αμύδιγαλο παντού, αμύδιγαλο. Έλα, σπόπο. Πώς σταματήσουμε να σπάσουμε, να δούμε αν είναι έτοιμα. Πώς? Σπάσα, τρως. Αμύδιγαλά. Ναι. Πλάτωνε. Το ξέρεις αυτόν? Όχι, αλλά... Εντάξει. Πάμε να το δούμε. Ο χωριανός πρέπει να είναι, είναι άλλο χωριό, δίπλα, Αμούρι λέγεται. Να μην πάμε. Δεν χρειάζεται. Ας να βρούμε άλλον, καλύτερο. Αυτό ήταν με τη γυναίκα του. Ναι, είναι μαζί. Έχει δηλαδή ολοτριβείο και... Έχουν κάποια χωριά στη Λάρισα και τα πάνε με το αγροτικό. Μαζεύουν, ας πούμε. Εδώ στο χωριό δεν έχουμε. Ναι. Και πας εκεί, ας πούμε, κλείνεις σε ραντεβού και σε βάζει να... Στο ολοτριβείο για να
Να βγάζεις το λαδάκι σου, ναι. Σε βάζεις στη σειρά στο πρόγραμμα. Είναι κάποια χωριά που ασχολούνται επαγγελματικά. Σικούριο λέγεται ένα χωριό, Αργυροπούλη. Εδώ παλιά φτιάχναμε και πουρα. Πουρα? Πουρα, Δομινίκου, είναι άμα το γκουγκλάρεις. Είναι δηλαδή γνωστό λέει το πουρο, ναι. Εδώ πέρα είχαν ένα συνεταιρισμό. Πάει γι' αυτός. Πάει γι' αυτό, γιατί το έκαναν για κάποια χρόνια και μετά τους ανέβασαν το φόρο το κράτος. Ωραία, το κράτος. Είναι η είσοδος του χωριού. Γκουγκλάρισε το Δομένικο, να φαίνεται. Εδώ, παιδιά, μπαίνουμε Δομένικο. Και εδώ είναι το μαρτυρική κοινότητα, αυτό που είχε γίνει που πήγαμε, 16 Φεβρουαρίου. Πάμε, παιδιά, πάμε στο επόμενο επεισόδιο. Α, είναι ψηλά το